την παρασχολιασμούς που κάνουν διάφοροι από αθελείς μέχρι πρόστιχοι, μέχρι ανόητοι, σε οποιαδήποτε πλευρά και αν ανήκουν. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Όχι, η μεν και δεν είναι. Ποιο είναι το κυρίαρχο όμως, συνάδελφε μου? Ότι αν είναι αυτή η αύριο, ότι τη Δευτέρα θα είμαστε όλοι μαζί. Έβαλα ένα θέμα προηγουμένως, θα πάρουμε θέση και εμείς ως δημοσιογράφοι. Έχουμε ένα κώδικα δεοντολογίας. Συγγνώμη. Έχουμε ένα κώδικα δεοντολογίας ως δημοσιογράφοι. Να ανοίξουμε τα εύκολα, αφού λέτε ότι είναι εύκολο αυτό. Είναι εύκολο αυτό, είναι το πιο δύσκολο. Όχι, γιατί όχι, ταλανίζει τη χώρα, η μηδιοκρατία και ο ρόλος της ταλανίζει τη χώρα πάνω από 40 χρόνια. Μήπως 40, 20 σίγουρα. Γιατί παλιά είχαμε και την μονοκρατορία της κρατικής ραδιοτηλεόρασης και των μέσων. Τα τελευταία 20 χρόνια λοιπόν είχαμε την εκποίηση εν μέρη και με ευθύνες της αριστεράς, λέω εγώ, το 89, των δημόσιων συχνοτήτων. Στα κανάλια και στα ελεύθερα, θυμάστε τι λέγανε τότε? Τα ελεύθερα. Ποια ελεύθερα? Όταν σε ένα κέριο τέτοιο ζήτημα, όπως το δημοψήφισμα, τα κεντρικά ιδιωτικά μέσα δεν κρατάνε με αξιοπρέπεια τη διοντολογία της ισοτιμίας των αντιμαχωμένων ή των συνδιαλεγωμένων ή όπως θέλετε, ποιος παίρνει τη χειρότερη λογική φανατισμού, αντιπαράθεσης και πάταξης της δημοκρατίας? Και εγώ δεν λέω για ερπίστες που λένε κάποιοι φίλοι μου, λέω πάντως διαστρέβλωσης και πάταξης της δημοκρατίας. Αυτό δεν είναι κεντρικό ζήτημα, μάλιστα σε πολύ λίγες μέρες. Να ολοκληρώσω. Να πάρουμε θέση σε αυτό ως δημοσιογράφοι. Να πάρουν θέση όλοι οι θεσμοί. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, κύριε Στουμπό. Απλά να τονίσω για όλους μας και αφορά και εμάς. Πάντα με σεβασμό στην αντίθετη άποψη. Ό,τι λέμε, έτσι. Δεν μιλάω για τις αντίθετες απόψεις. Εγώ μιλάω για θέμα δεοντολογίας. Να θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή είμαι στη δημόσια τηλεόραση. Δεν έχει εξαχρεωθεί η ιδιωτική τηλεόραση και ραδιοφωνία και συνάδελφοί μας έγκριτοι και λιγότερο έγκριτοι, πεπειραμένοι και λιγότερο πεπειραμένοι, που πουλάνε την υπογραφή τους, το πρόσωπό τους και τη φωνή τους στη διαφήμιση? Δημήτρη, δεν έχουμε οδηγηθεί στο χάος? Δημήτρη, ανοίξαμε πολλά για το δημοσιογράφο. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αποδημήτρησε Δημήτρη, και αν μου επιτρέπετε να το ξαναβάλω το πράγμα πάλι από την αρχή, γιατί νομίζω ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η επόμενη μέρα. Τον ενδιαφέρει τι θα ξημερώσει. Ακριβώς και εγώ γι' αυτό έλεγα. Με ενοχλεί και φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα όλοι εμείς, όλοι αυτοί οι οποίοι ο ένας τον άλλον τον αποκαλεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, και αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Ότι η επιλογή που κάνεις εσύ, την επιλογή είσαι προδότης. Εσύ που θέλεις. Το ναι είσαι προδότης, εσύ που θέλεις το όχι είσαι ζώο, και του Μαλίν, όλοι αυτοί θα βρεθούμε την Δευτέρα μαζί. Είπαμε ότι εμπολής και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε. Εμπολής περνάει και από εμάς. Πάω στην επόμενη μέρα, θέλω να προχωρήσουμε. Μου επιτρέπετε όμως κάτι, μια στιγμή. Εγώ ζήτησα να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι στο θέμα που έβαλα, ως συνάδελφοι. Στην κρίσιμη αυτή τη στιγμή που είμαστε και δεν έχουμε που έβαλα, ως συνάδελφοι. Στην κρίσιμη αυτή τη στιγμή που είμαστε και δεν έχει να κάνει με την ουσία του δημοψηφίσματος, έχει να κάνει με την ουσία της δουλειάς μας απέναντι στην κοινωνία και στη δημοκρατία. Θα σταθούμε από εδώ και πέρα αποφασιστικά σε αυτά τα φαινόμενα? Αλλιώς πάμε σε πλήρη εκτροπή και ζούγκλα. Και δεν λέω ότι είναι γνωστή η ιστοσελίδα. Απλώς αν μου επιτρέπετε, συνάδελφε, να βάζετε το ερώτημα καλά, αλλά όριο της απάντησης. Επιγράψτε μας απάντηση. Δεν είναι όριο της απάντησης. Γιατί βάζετε και το όριο? Έχουμε χρόνο. Ότι η κάθε απάντηση σημαίνει. Η κάθε απάντηση σημαίνει. Έχουμε χρόνο. Προσέξτε λίγο και εσείς λίγο τη λογική σας. Γιάννη και Δημήτρη και Δημήτρη. Ο κώδικας δεοντολογίας δεν ψηφίστηκε εν μέσω δημοψηφίσματος. Απλώς λέω ότι όταν βάζετε και τα όρια της απάντησης. Ξαναλέω, ο κώδικας δεοντολογίας δεν ψηφίστηκε τώρα. Αυτή η κουβέντα νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να πούμε ότι μετά τη Δευτέρα καθόμαστε και την κάνουμε και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πιστέψτε με, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Αλλά δεν είναι συζήτηση τη Κυριακή και τη Δευτέρα. Αν τη Δευτέρα, α έχουμε όλη μια επίγνωση και τη ατομική ευθύνη που έχουμε απέναντι στα όσα γίνονται στη χώρα, γιατί έχουμε δημόσιο λόγο. Λοιπόν, και είναι ευθύνη μα να λειτουργήσουμε πρώτα ως δημοσιογράφοι και μετά όσοι θέλουν ως στρατευμένοι του όποιου στρατοπέδου.